Να το κλαδέψω. Όχι, αυρί μου. Μιραντά, πού είναι η καρεκλή? Παυλίδης ήθελε να με βγάλει από τη μέση γιατί έξερα ποιος έφαγε την παρολίο και να έκανε το για το φίλο της. Και πριν με ρωτήσεις ποιος εμπούνε να σου πω. Ο ίδιος ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης επικέρωσε με εμένα και εγώ έβαλα άνθρωπο να εγκαθαρίσει. Ο Παυλίδης δεν έξερε ποιος εμπούνε τούτος. Ούτε τούτος έξερε ποιος εμπούνε επικέρωσε. Ο μόνος που είμαι στη μέση είμαι εγώ. Ξέρω και ποιος επιέρωσε και ποιος έκαμε το τεκάλι μου. Συγχώρα. Αλλά ως τα μέτωρα, εγώ ούτε καταλάβω, ούτε μιλώ, ούτε θωρώ. Πρέπει να ξαναστήσω τη ζωή μου. Και νομίζεις ότι ο Παυλίδης θα σε αφήσει να ζήσεις μια φυσιολογική ζωή όπως τη θέλεις εσύ, με τα όσα ξέρεις? Σταμάτα να μιμήσε τον Τζονί και δεν σου πάει καθόλου. Άκου να σου πω, κοπέλα μου. Πάρ' το απόφαση. Ο μάστρος δα μέσα τώρα εγώ είμαι. Ας σου αρέσκει, αμέσως σου αρέσκει, την πόρτα για μέσα και πάει. Εξηγηθήκαμε! Δεν σου περνά να με διώξεις. Με έχεις ανάγκη. Μόνον αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας θα μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Και να σου το πω διαφορετικά, όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν έχουμε άλλη εκλογή. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να είσαι, σε τεφένια αστέρι να σου φεύγει στα νύχτα. Την ψυχή μου για χάρη σου θα αποκηρύξω, σαν ελέητο ρικίζω με Θεό. Στον αθώ τις θάλασσες να πάω να ρίξω αγκύρα εγώ. Άι τραγούδι το ανέμου να λες, να ξυπνάει την καρδιά. Στα νυχτά. Παρακαλώ. Έλα, ναι, φυσικά ο Στέφανος είμαι. Έλα, αγάπη μου. Αγάπη μου. Πολύ καιρό χρόνο να ακούσω αυτή τη λέξη. Αφού είσαι, τι να κάνουμε. Έχω συνταρακτικά νέα για τον Παυλίδη. Μίλησε ο Κατσινιώρος. Όχι, αλλά μίλησε κάποιος άλλος. Ποιος? Άσε καλύτερα, θα σου πω αργότερα. Πες μου τουλάχιστον ποιος σε μίλησε. Εντάξει, αλλά δεν θα με το πει σε κανέναν ακόμη. Με έφασε, πες μου.
Ο Τζόνας. Μα σοβαρό μιλάς. Θα σου πω όμως αργότερα όταν θα έρθω. Πού είσαι τώρα? Στον δρόμο, πήγαινα για τον πλοίο μου. Στέφανη, να χαρείς παρέτα, πελάρες. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Αυτά τη στιγμή να λύσουμε τις λογαριασμούς μας μια και καλή. Στέφανε, σε παρακαλώ. Ψυχά, σ' αγαπώ. Γεια. Στέφανε! Πρόλαβες και έκλεισες τον κύριε Στέφανε, εγώ είμαι. Αγαπώ σε. Να προσέχεις. Λοιπόν, Μιράντα, έφυγε το νου σου στο μαχαζίνα. Πού τα πας? Είναι που τη δουλειά σου. Σταμάτα να μου μιλάς έτσι. Πήρε πολύ αέρα το μυαλό σου, ηλίθιε. Ακού να σου πω, κουκλά μου. Εμένα με μου μιλάς έτσι γιατί δύο παλιές ξαποστέλωσε που και πούρθες. Ακούσες? Μισή κουβέντα να πω στο immigration, Papa is Cyprus. Και για να τα πάμε καλά οι δυο μας, ερωτήσεις και διακοσμητικά επίθετα κομμένα. Ακούσες? Κατού τα χέρια σου, βρωμιάρη. Α, εξίασα. Εσύ να αρέσκουσαι μόνο η καθαρή. Μάθε το κουκλό μου ότι είναι οι βρωμιάριες που πληρώνουν καλά, ακούσες? Κατώ τα χέρια σου, μαλάκα! Λοιπόν, κούκλα μου, τώρα μαζεύκεις τα πράγματα σου και φεύκεις που τα μέσα. Δεν είναι ό,τι θες. Είναι ό,τι θέλω. Αν μην τα μαζέψεις, ειδοποιώ τώρα και μαζεύκουν τα άλλοι και εσένα και τα πράγματα σου. Τι θέλεις? Είδες ότι τώρα να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, Μιράντα, που τα σήμερα παίρνεις προαγωγή. Η μόνη σου έννοια, ο Τζονής. Λούμα, ντύσιμο, ξυντήσιμο, ξέρεις. Α, και το μαχαζί. Έγιναν όλα μαύρα και γέρημα, ρε Μιράντα, ρε. Τι είναι τα ράφια, ένα δάχτυλο σκόνη. Άντε μου. Το κάθαρμα. Μην είσαι εννιά και μου προσπασμένος. Να έρθει η ώρα του. Αν πράγματι ο Παυλίδης επέρασε που δαμέ την ημέρα του φόνου. Έγινε, είναι δυνατόν. Κάποιος θα πρέπει να τον είδε. Αφιβάλλω, Αχιλέα. Η πολυκατοικία σχεδόν όφκαιρη. Δεν και εξάλλου αν τον είδε κανένας, ήταν να καταθέσει ως τώρα στην αστυνομία. Όχι κατά ανάγκη. Ίσως ανεβρίσκαμε έναν τρόπο να τον παρασύρουμε να έρθει δαμέ, στο διαμέρισμα σου. Και βάλαμε τους γείτονες να τον δουν. Μπορεί κάποιος να τον αναγνώρισε. Γιατί να μην του δείξουμε μια φωτογραφία του? Πρόσεξε να δεις. Βρίσκουμε έναν τρόπο να το φέρουμε δαμέ. Στο μεταξύ, να ενημερώνουμε τους γειτόνους να είναι έτοιμοι να τον δουν την ώρα που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο ή την ώρα που ανεβαίνει πάνω. Μπορεί ακόμα να βάλουμε και κάποιον να μπει μέσα στο διαμέρισμα να το δει που κοντά. Με το πρόσχημα αν έχει τελειώνει καθένα ή τέτοιο αυκά. Στο μεταξύ, εγώ θα είμαι απ' έξω. Μόλις κάποιος τον αναγνωρίσει, ειδοποιώ αμέσως τον Στέφανο.
Γιάννης, ο Στέφανος είμαι κλόβλε. Ο Στέφανος ειδοποιεί την αστυνομία, του χάρη η αστυνομία μέσα και συλλαμβάνει τον. Το θέμα είναι να με φοηθεί ο μάρτυρα και να τραβήσει πίσω. Γιατί ξέρεις τους Κυπραίους, προτιμούν να παίζουν μπελό σε τέτοιες περιπτώσεις. Αμά να χειλιάζεις, φοβερή φαντασία. Κοίταξε, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια ανεξάρτητη μαρτυρία, Γεωργία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να το γωνιάσουμε. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα πρέπει να τον είδε, δεν έγινε. Το πρόβλημα είναι πώς θα φέρουμε τον Κλεόβουλο παμέ. Για να είμαι ειλικρινής, τούτο είναι το δύσκολο μέρος. Πρέπει όμως να το σκεφτούμε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ξέρω κάποιον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω να βρεθεί κανένας να καταθέσει. Δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα με το να κρύβεσαι. Κλόβλε, άνοιξε! Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό τον ηλίθιο τον Σούμαχερ? Ήγκηκεν η ώρα. Δεν κατάλαβα. Ήρθεν η ώρα του λαλό. Να συσταρίσουμε εντά του οίκου. Μην μου αρχίσεις και εσύ τώρα με τα ξεσκονίσματα, διότι δεν έχω καμία όρεξη. Εσύ τώρα με ποιον είσαι? Με τον Σούμαχερ, όξα με τον Γιονί. Η Μιράντα είναι πάντα με τη Μιράντα. Δηλαδή, να σ' αφήκουμε στα χέρια του Σούμαχερ να σε εκμεταλλεύκεται, μ? Έννοια σου, και ξέρω να προστατεύω τον εαυτό μου. Ρεσπασίπα! Ο Τζονής μια φορά λέει την κουβέντα. Να έρθεις μαζί μου. Και η Μιράντα μια φορά απαντά. Η Μιράντα είναι με τη Μιράντα. Μα αφού ακόμα έσου είπα που είναι να πάμε, είναι που πολλοάσαι χωρίς να ξέρεις. Δεν κατάλαβα. Πού θα πάμε? Στη Βραζιλία. Πώς σου φαίνεται? Στη Βραζιλία? Τι θα κάνουμε στη Βραζιλία? Ζουή χαρισάμε. Αλλά είπαμε να. Να συσταρίσουμε πρώτα τα μέσα για να μας την άνοιγες. Άρχιζε και ήταν να φύγω. Sorry, αλλά χάλασε η μοτόρα και στάει περπατητός. Λοιπόν, μάγκα, είναι εντάξει απόψε. Τώρα? Κατά τις 10, που είσαι στο μαχαζί, έναν τζαμέ. Εγώ και εμείς? Τον Τζονί Ξιάστο. Ο μάστρος τώρα εγώ είμαι. Καλά, να είμαστε τζαμέ. Φτάνει να είσαι οκ. Οκ, για είναι τα πράγματα. Να μου κάνει μια δουλειά μπροστά και στα. Κάτσε ρε φίλε, δεν είμαστε άλλα δύσκολα. Κάτι εσύ φωνήσαν και περιμένω να κρατήσεις τον λόγο σου. Ας αρέσκει, αμέσως αρέσκει, είναι οτιδήποτε. Τι σου φαίνεται ότι είσαι άνθρωπος, α? Είναι οτιδήποτε. Κάτσε ρε, περίμενε ρε. Αρπάχτηκες μάνι μάνι. Αφού δεν ακούσες για την δουλειά μιλούμε. Δεν θέλω να ακούσω. Την περασμένη φορά κάτι εσύ φωνήσαν. Τι είναι κρέσεις το λόγο σου. Πού ξέρω τώρα τι να κρατήσεις. Να σου πω γιατί. Με το αζημίο του. Το βερτηγό σου, που είναι την τελευταία εισαγωγή που κάμαμε. Λάλε. Ρεσπασίπα μου, η κουβέντα μια είναι. Ένα μου δανείσεις να καθαρίσουμε τα μέσα, ναι ή όχι. Σαν τι είδος κατάρισμα δηλαδή? Χωρίς ότι γεμώσαμε κορκούς και τσιούγε. Μιλάς για τον Σούμαχερ? Ένας, ενώ Σούμαχερ. Έχει και άλλος δηλαδή? Έχει ένα ακόμα θυκιό και έμεινε ένα λόναστο. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που μου λες? Άντε ρε Μιράντα ρε, που κάνεις ό,τι καταλάβεις είσαι μες τα πράγματα. Μα νόμιζες τώρα, γεννήθηκαμε, α? Ανοίξε τα αυκιά σου και ακού καλά, είναι να μπουν να σου πω. Τη γενέκα του Παυλίδη. Ενώ ο ίδιος ο Παυλίδης που βάλε να εγκαθαρίσω. Καλά το υποψιάστηκα.
τον το πράγμα ξέρουν το τρία πλάσματα. Ένας ο Τσονής, δυο ο Παυλίδης και τρεις εσού. Δεν κατάλαβα. Είμαι και εγώ μέσα αυτούς που πρέπει να συγκριστούν. Είπα έτσι πράγμα. Είπες δυο. Ένας ο Παυλίδης και μια εγώ. Ρε Σπασίβα, άμα έχεις να τελειώσω, εν να καταλάβεις. Άντε λέγε παρακάτω, ποιος είναι ο τρίτος. Ο τρίτος, εσύ γυρίστηκε ήδη. Πάλι δεν κατάλαβα. Η Βαρτονιονιό σου λέω να δουλέψει. Ο Μπίλης, ο Νιφίτσας, ο Μακαρίδης, ο Θεός Μακαρίσιτο. Είναι κομματούθηκε από την πόμπα. Κοινός εμπούκαμε τη δουλειά. Δηλαδή, ο Παυλίδης σε πλέρωσε εσένα και εσύ πλήρωσες τον Νιφίτσα για να σκοτώσει την γυναίκα του. Γεια σου ρε Μιράντα ρε που κόφκει και ο νους σου ρε. Λόβουλε. Πρόλαβες να το χαρίσεις το υπουργείο, κύριε. Θέλω να φέρω ένα θάνατο. Λοιπόν, ένας ο Παυλίδης και ένας ο Σιούμαχερ, δυο. Και ένας ο Νιφίτσας, τρεις. Ας γυρίσουμε πρώτα τον Σιούμαχερ και ύστερα θεωρούμενοι να μπορούμε να κάνουμε με τον Παυλίδη. Ναι, και μετά θα έρθει και σειρά και του τέταρτου που ξέρει. Εμένα δηλαδή. Απογοητεύκεις με ρε Μιράντα, απογοητεύκεις με ρε. Ναι κατάλαβες δηλαδή ότι εσύ είσαι τα μάτια μου, α? Χωρίς εσένα, ούτε στον απόβατο δεν μπορώ να πάω, όχι στη Βραζιλία. Λες μου προηγουμένως ότι ήξερες κάποιον τρόπο για να παρασύρεις τον Παυλίδη να έρθει δαμή και διακόψες. Ναι. Όταν μιλούσαμε, πρόσφερε μου λεφτά για να φύγω από την Κύπρο. Έμεσα ήθελε να εξαγοράσει τη σιωπή μου. Εγώ φυσικά δεν το εδέχτηκα. Μπορείς να φανταστείς, Αχιλία, τι πέρασα κι μέσα. Αλλά τώρα μπορώ να του τηλεφωνήσω και να του πω ότι το εξανασκέφτηκα. Και θέλει να έρθει κοντά να το κουβεντιάσουμε. Τούτος είναι ένας τρόπος, αλλά λίγο επικίνδυνος όμως. Καμιά άλλη ιδέα? Μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο. Γεωργία, ξέρεις ότι είσαι ένας πολλά γενναίος άνθρωπος. Ναι. Γι' αυτό ήμουν έτοιμη να το βάλω στα πόθηκια Απριλίου. Γεωργία, θα δίνω τα πάντα για να γίνω σου γυναίκα μου. Ξέρω ότι δεν είσαι σε θέση τώρα να συζητήσεις τέτοια πράγματα. Αλλά εγώ λέω σου εκείνο που νιώθω. Αισθάνομαι μια απέραντη αγάπη για σένα.
Είσαι συνέχεια στο νου μου. Απασχολείς μου συνέχεια στον ύπνο μου, στο ξύπνιο μου. Πρέπει να σου πω ακόμα ότι αισθάνομαι πολλά τυχερός που έτυχε να σε γνωρίσω στη ζωή μου. Μαύρα Αχιλλέα, διαλέγεις πάντα τις πιο κατάλληλες στιγμές. Αφού μου έρχεται και μπορώ να το κρατώ μέσα μου. Αχιλλέα, θέλω να σου πω κάτι. Αλλά θέλω να με ακούσεις προσεκτικά. Λοιπόν, η δουλειά είναι η εξής. Τούτο να το πάρεις και αμέ που να σου πω. Και άμα το πάρεις, να πιάσεις την αρφή σου και να έρθετε στο μαχαζί τώρα να μπούπα. Σπουδαίο πράγμα. Σου πω να το πάρω. Το σπίτι του Παυλίδη, ξέρεις πού είναι. Μα ποιο Παυλίδη, είναι developer. Του υπουργού να λαλείς. Έγινε υπουργός, είπε το τώρα σήμερα το πρωί. Ξέρεις πού είναι. Ναι, με πήρα κάτι πίτσες μια φορά. Πόμπα. Να το πάρεις και να το αφήκεις που κάτω από την πόρτα. Τίποτε άλλο. Και είναι που είσαι μέσα. Τούτον είναι που τη δουλειά σου. Με φουάς. Με μαύρο νένι, με πράσινο, με άσπρη. Εδώ είναι ένα ραβασάκι. Να ξέρεις όμως ότι αν δεν κρατήσεις το λόγο σου, ενώ έχουμε ένα σχήμα ξυμπέρτη μετά. Ρε Βασιλή, πήγαινε λάθος σου, γίνε εντάξει. Εξάλλου επληρώθηκες, ρε κουμπάρε, είναι επληρώθηκες. Ξέρω εσύ έχεις ένα δεσμό με τη Σοφία. Δεν μπορείς μια ζωή να είσαι συγχυσμένος. Πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις στη ζωή σου. Πού είναι έτσι, μωρέ. Αλλά ειλικρινά σου το λέω. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που... πρώτη φορά να αισθάνομαι έτσι. Όσο για τη Σοφία... τώρα που έφυγε και πήγε στο εξωτερικό... καταλαβαίνω πόσο λίγο μου λείπει. Είσαι πολλά άδικος όμως να σκέφτεσαι έτσι. Αφού σε αγαπώ, τι να κάνω. Αχιλλέα, δεν γίνεται. Γεωργία, αν θέλεις κάποιο χρόνο να το σκεφτείς... Αχιλλέα μου, κατάλαβε το. Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε σε ένα μήνα, ούτε ποτέ δεν θα γίνει κάτι μεταξύ μας. Και για να είμαι τέλεια ειλικρινής μαζί σου. Ήταν και τούτος ένας από τους λόγους που ήθελα να φύγω. Για μένα? Για σένα. Δηλαδή, το όι είναι οριστικό. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Ηρεμένοι Απρίλιδες και εσύ μακριά. Στα νησιά με τα θάνατο νερό. Της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στενό. Σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Θα ειδωθούμε ξανά. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε, σε τεπένια στέρι να σου φέρει.
αστέρι να σου φεγγεί στα νυχτά.